Γενικώς, μια και το συνέδριο αφορά την ανάπτυξη, θα ήθελα έτσι την δική σας εκτίμηση, ΔΕΗ και ανάπτυξη. Θα το δούμε αυτό, γιατί συνεχώς ασχολούμαστε με την τιμολογική πολιτική της ΔΕΗ και όχι με το αναπτυξιακό σχέδιό της. Κοιτάξτε, η τιμολογιακή πολιτική είναι μια διάσταση της αναπτυξιακής, της συνεισφοράς της ΔΕΗ στην αναπτυξιακή πολιτική. Ιδιαίτερα για την περιοχή. Έργα δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε. Αυτό μπορούμε να πούμε είναι το εξής, ότι έχουμε από παλιά τα υδροελεκτρικά στην Ετώλα Καρνανία. Αυτό που μπορούμε να πούμε τώρα είναι ότι έχει ετοιμαστεί η μελέτη για να υλοποιηθεί η μεγάλη γραμμή μεταφοράς 400 kV, η οποία θα συνδέσει το κέντρο παραγωγής ενέργειας στη Μεγαλόπολη και κυρίως στη Μεγαλόπολη 5, που είναι από το φυσικό αέριο 840 MW, να μπορέσει να συνδεθεί με το κεντρικό δίκτυο. Αυτό είναι ένα σημαντικό έργο. Αλλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι το εξής, ότι η ΔΕΗ σε συνεχή βάση, ανά δεκαπενθήμερο, μέσα κάθε μήνα, κάνει διανομή πληρώνοντας τους εργολάβους σημαντικών ποσών, τα οποία έρχονται σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας. Αυτό είναι κάτι που δεν φαίνεται. Δεν είναι δηλαδή συγκεκριμένο έργο να πει κανείς ότι θα φτιάξουμε αυτό ή εκείνο το σταθμό, αλλά τροφοδοτεί την τοπική οικονομία με δεκάδες εκατομμύρια σε συνεχή βάση. Είναι αυτό που λέμε, κυκλοφορεί το χρήμα στην αγορά. Κυκλοφορεί το χρήμα. Μπορώ να σας πω ότι πέρσι με κλειστές τράπεζες, σε αυτό το διάστημα του ενός μηνός, η ΔΕΗ έκανε πληρωμές 350 εκατομμυρίων ευρώ στην πραγματική οικονομία. Και αυτό γίνεται κάθε δεκαπενθήμερο. Σε σχέση με τους καταναλωτές, έχετε κάνει μια κοινωνική πολιτική η οποία φαίνεται. Θα συνεχιστεί, κύριε Γούτσο. Κοιτάξτε, στο κοινωνικό τιμολόγιο είναι γνωστό ότι είναι περίπου 500 με 600.000 άτομα, άλλες ευπαθείς ομάδες κτλ. Η τελευταία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για 15% έκπτωση γενικά στους συνεπείς καταναλωτές, που αγκαλιάζει 5 εκατομμύρια καταναλωτές, είναι μια πρώτη κίνηση. Μια πρώτη κίνηση, και στο βαθμό που θα υπάρχει ανταπόκριση και σε αυτούς οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους απέναντι στη ΔΕΗ και αν έρθουν να τακτοποιήσουν, αυτό θα μας δώσει επίσης τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα και σε παραπέρα μείωση του τιμολογίου σε ό,τι αφορά το ρεύμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.